Πανέτοιμοι για τις απονομές του κυπέλου Κυπριακής Δημοκρατίας, μία από τις σπουδαιότερες υποδρομίες της χρονιάς και μεγάλων νικητήτων Μικρό Αρτέμι. Για τις απονομές εκ μέρους Ηλέσχης Υποδρομίου Λευκοσίας είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Δημητριάδης. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τις απονομές. Λοιπόν, Μικρός Αρτέμις, ιδιοκτησία του κύριου Αλέξη Παπαπέτρου. Χαρητήρια στην ιδιοκτησία. Τον παρουσίασε και σήμερα σε εξαιρετική κατάσταση ο Πανίκος ο Τσακούρας. Φυσικά παρουσίασε και τον Κινήρα σε εξαιρετική κατάσταση. Συγχαρητήρια στον Πανίκο που παρουσίασε και τα δύο του άλογα σε εξαιρετική φόρμα και διαμόρφωσε και το δίδυμο στο κύπελλο. Θα τον ακούσουμε στη συνέχεια. Και τον οδήγησε στη νίκη ο Μιχάλης ο Πέπος με δυναμική ανάβαση. Συγχάρη και στον Μιχάλη. Οδήγησε τον Μικρό Αρτέμι στη νίκη. Θα τους ακούσουμε όλους στη συνέχεια μετά τις φωτογραφίες. Λοιπόν, μένετε όλοι εδώ να ακούσουμε φυσικά δηλώσεις από τους προαγωνιστές, ξεκινώντας από τον ιδιοκτήτη του Μικρού Αρτέμι. Αλέξη, συγχαρητήρια. Άλλη μια σπουδαία εμφάνιση, άλλο ένα κύπελλο, το back-to-back για το κύπελλο Κυπριακής Δημοκρατίας, για τον φοβερό Μικρό Αρτέμι που πρόσθεσε ακόμη ένα βαρύτιμο έπαθλο στο ενεργητικό του. Ευχαριστώ για συγχαρητήρια. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον προπονητή, στον Αναβάτη, σε όλον το στάβλο. Να είμαστε καλά. Θέλω να δώσω επίσης συγχαρητήρια στον Κινήρα, παρόλο που 8 ετής. Πολλά συγχαρητήρια και σε αυτόν. Συγχαρητήρια σε όλων των στάβλων. Βλέπουμε μπροστά. Συγχαρητήρια. Πανίκος. Πανίκος Τσακούρας, προπονητής των αλόγων που διαμόρφωσαν το δίδυμο. Επαναλαμβάνω, Μικρό Αρτέμι και Κινήρα. Τα συγχαρητήρια πάνε και στους δύο, Πανίκο. Και για την εμφάνιση του Μικρού Αρτέμι, αλλά και για την εμφάνιση του Κινήρα που έδειξε πραγματικά ότι είναι άλογο που. Θα το πεις εσύ καλύτερα γιατί το ξέρεις, τρέχει με την ψυχή του αυτόν. Το άλογο πραγματικά εντυπωσίασε και σήμερα απέναντι σε ένα, στο κορυφαίο άλογο του Κυπριακού Υποδρόμου, το Μικρό Αρτέμι. Ευχαριστώ για συγχαρητήρια. Πράγματι, ο Μικρός Αρτέμις είναι άξιος και θα έχει και μέλλον, διότι έχει δείξει από τα πέρσι που είναι κοντά μου το άλογο αυτόν. Έχει κάνει τεράστια διαφορά, το οποίο θα ευχαριστήσω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Αλέξη, που είναι κοντά μου, όλη την ομάδα μου, τον Αναβάτη μου, τον Πέπο, και οπωσδήποτε το άλογο Κινήρας έχει δείξει για αυτόν τον άλογο, με τα παρόλων προβλήματα του που υπάρχουν, είναι τρέξει εξαιρετικά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, ειδικά στα κυπριακά άλογα. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Μιχάλης Πέπος. Λοιπόν, Μιχάλη, πάμε λίγο διαφορετικά εμείς, γιατί τις δυνατότητες του Μικρού Αρτέμι τις γνωρίζουμε εδώ καιρό. Είναι το κορυφαίο άλογο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Κυπριακό Υπόδρομο. Το απέδειξε και σήμερα. Πάμε λίγο έτσι για τη διαδρομή. Είναι ένα άλογο που ακολούθησε τον ρυθμό. Νομίζω αυτές ήταν και οι οδηγίες, να ακολουθήσει τον ρυθμό των προπορεμόμενων. Εντάξει, εκεί στη στροφή φάνηκε ότι ο Κινήρας ήταν πιο δυνατός και πιθανότατα οι πιθανότητες ήταν υπέρ του όταν έμπαιναν τα δύο άλογα με στριφτία. Αλλά ένας αναβάτης επιμένει μέχρι το τέλος, Μιχάλη, πιστεύω, όταν γνωρίζει το άλογο του. Μάλιστα, αυτό είναι. Συγχαρητήρια σε όλον το team. Καταρχήν στον Πανίκο, στην ομάδα του. Ευχαριστώ την ιδιοκτησία. Ο Αρτέμις είναι αυτός που είναι, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Η κούρσα του έτσι όπως έγινε, ακολούθησε τους πρωτοπόρους. Μπράβο στον Κινήρα που είχε το σένο να παλέψει μαζί με τον Αρτέμι και δείξε ότι και αυτός είναι όνομα. Συγχαρητήρια, Μιχάλη μου. Ευχαριστώ. Αυτά από τους πρωταγωνιστές. Μικρή διακοπή και επιστρέφω.